Επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πολιτική του κατευνασμού που ακολουθεί σε σχέση με την Τουρκία εξαπέλυσε η ελληνική λύση. Σε ανακοίνωσή της καλεί τον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθήσει το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας. Η εξαιρετική ανάλυση που δημοσιεύθηκε στην έγκριτη εφημερίδα Financial Times τεκμηριώνει ότι η πολιτική του κατευνασμού και του διαλόγου με την Τουρκία είναι απολύτως άχρηστη και ατελέσφορη. Η τεκμηριωμένη παρέμβαση που υπογράφεται από τον Mark Wallace, πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, προβάλλει το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας που οδήγησε τον Ερντογάν σε άτακτη υποχώρηση, όχι μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, αλλά με την επιβολή σκληρού, οριζόντιου εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα, καλώντας μάλιστα και το ΝΑΤΟ να παραδειγματιστεί και να πράξει ανάλογα. Η εμβληματική αυτή παρέμβαση δικαιώνει πλήρως τη θέση της ελληνικής λύσεως για επιβολή ολικού εμπάργκο στα τουρκικά προϊόντα αντί διαλόγου. Λύση που μάλιστα έχουμε παραθέσει αναλυτικά προκειμένου να είναι σύνομη με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ο κ. Μητσοτάκης όμως δήλωνε ότι οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας δεν είναι αυτός ο σκοπός και επέμενε στην ατελέσφορη διαδικασία του διαλόγου που σήμερα αποδεικνύεται καταστροφική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η ελληνική λύση στυλιτεύει και την καθυστέρηση με την οποία αντέδρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προκλήσεις Μπαχτσελή. Με καθυστέρηση αρκετών ωρών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε με μήνυμά του στο Twitter από τον Ερντογάν να αποκηρύξει το χάρτη του συγκυβερνήτη του Μπαχτσελή, που προαναγγέλει εισβολή στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.